Με μεγάλη χαρά έχουμε έρθει εδώ στην Παχιάμου. Είναι στα πλαίσια της ενημέρωσης και του διαλόγου που έχει ξεκινήσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνουν, όπως αν έχετε πληροφορηθεί, 9 περιφερειακά συνέδρια, στα οποία θα ζητηθεί λεπτομερώς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα και με τους πρώτους άξονες που έχει βάλει ο πρόεδρός μας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλα τα άλλα θέματα τα οποία λεπτομερώς θα επεξεργαστούμε. Και μέσα σε αυτή την πορεία χρειαζόμαστε και είναι πιστεύω και πολύ σωστό να ακουστούν και οι φωνές του λαού από κάτω, η φωνή του λαού, οι γνώμες των πολιτών πάνω σε όλα τα θέματα που τους απασχολούν, ούτως ώστε συγκροτημένα να προχωρήσουμε στην τελειοποίηση του προγράμματός μας. Θα γίνει βέβαια και κουβέντα για τα τοπικά θέματα εδώ της περιοχής, για τις πολιτικές εξελίξεις, θα γίνει διάλογος και όλα αυτά πιστεύω ότι θα συνθέσουν ένα καλό κλίμα για το σκοπό τον οποίο πραγματικά γίνεται αυτή η συνάντηση απόψε. Η δημοσκοπή σε μια φιλολογία, το αν θα έχουμε εκλογές ή όχι, έδειξαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 11 μονάδες μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρείτε ότι θα έχουμε σύντομα εκλογές? Να πούμε καταρχάς ότι αυτή η διαφορά είναι, και προσωπικά το πιστεύω, είναι η πραγματική διαφορά που υπάρχει, ίσως και ακόμα μεγαλύτερη, και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα διευρύνεται. Αυτό άλλωστε δείχνει και ο πανικός στον οποίο βρίσκεται η κυβέρνηση με τις διάφορες δηλώσεις οι οποίες έχουν υπάρξει αυτό τον τελευταίο καιρό. Θυμηθείτε τις δηλώσεις του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού στο εντευκτήριο της Βουλής για τις τράπεζες, θυμηθείτε τις αδικαιολόγητες εντελώς δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, της κυρίας Βούλτεψη και όλων των κυβερνητικών στελεχών, οι οποίοι δεν είναι τυχαίοι και δεν γίνονται και τυχαία. Δείχνουν απόλυτα τον πανικό στον οποίο βρίσκονται. Πιστεύω λοιπόν αυτό που σας είπα, ότι πλέον ο κόσμος εναποθέτει τις ελπίδες του στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι η μεγάλη ευθύνη η δική μας. Βλέπει ότι το πρόγραμμα το οποίο και οι άξονες στους οποίους έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος είναι ρεαλιστική, είναι υλοποιήσιμη, είναι κοστολογημένο πρόγραμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ήταν το κυρίαρχο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι το πρόγραμμα μας δεν είναι κοστολογημένο. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι παροχολογία, είναι οι στοιχειώδεις υποχρεώσεις μιας ευνομούμενης πολιτείας απέναντι σε μια κοινωνία που περνά και βιώνει μια ανθρωπιστική κρίση. Ελπίζομαι ότι όποτε και αν γίνουν αυτές οι εκλογές, εμείς πιστεύουμε και προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πιθανότατα θα μπορεί να γίνουν το Νοέμβριο, το αργότερο μέχρι το Μάρτιο, μιας και τον αριθμό των 180 βουλευτών είναι αδύνατον να τον επιτύχει αυτή η κυβέρνηση για την εκλογή του Προέδρου. Η διαφορά θα είναι μεγάλη και ο στόχος ο οποίος είχαμε βάλει από την αρχή, δηλαδή της αυτοδυναμίας, φαίνεται πλέον ότι είναι και εφικτός και πολύ κοντά.